Απόψε αποχαιρετούμε τον Μίκη, όπως ακριβώς ήθελε και ο ίδιος, να είναι το τελευταίο του ταξίδι εδώ, στην αγαπημένη του Κρήτη, στο χωριό του, στο Γαλατά. Ο Μίκης είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Είναι σαν να μην έφυγε, μέσα από τα τραγούδια του θα είναι αθάνατος. Θα τον τραγουδάμε για τα επόμενα χρόνια. Θα τον μάθουν και οι επόμενες γενιές μετά από 100 και 200 χρόνια. Αυτός είναι ο Μίκης μας. Πόσο σημαντικός ήταν ο Μίκης εδώ για τη μουσική μας? Έχετε ακούσει τελευταία να λένε ότι η Ελλάδα θα ήταν τελείως διαφορετική αν δεν υπήρχε ο Μίκης. Και το πιστεύω αυτό. Ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης που με τα τραγούδια του ξεσήκωσε τον κόσμο για να διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ήταν ο συνθέτης που με τα τραγούδια του ήθελε να ενώσει τον κόσμο. Αυτό κρατάμε από τον Μίκη. Την αγάπη του για την πατρίδα, ένας πατριώτης, ένας ωραίος Έλληνας. Τον άνθρωπος που έβαλε την ποιήση μέσα στα σπίτια. Εννοείται, είναι ο πρώτος συνθέτης που μελοποίησε τους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Αυτά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, δεν πειράζει. Με τον ήλιο. Και την ιδιότητά σας και το όνομα μας. Ξανά πάλι, ναι, πάμε. Ναι. Στέλιος Λαϊνάκης. Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης. Επάγγελμα τώρα είμαι συνταξιούχος, αρχιτέκτονας. Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Δύο δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη για το πόσο σημαντικό είναι που τελικά έγινε σεβαστή τελευταία από την Ευρωπαϊκή να κυριευτεί στο Παλατάκι. Βέβαια, έγινε σεβαστή. Τέλος πάντων, όλα καλά. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Κρήτη, για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Διότι έφυγε ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδος, ο Μίκη μας. Πιστεύω ότι όπως ήμουν τυχερός εγώ να γαλουχηθώ εγώ και η γενιά μου από το Μίκη, όχι μουσικά μόνο, σαν στάση ζωής, σαν τα πάντα, δηλαδή ο Μίκης ήταν ανεπανάληπτος. Πιστεύω να γίνει πρότυπο και από τις νέες γενιές, να μελετήσουν το έργο του για να μείνει, και θα μείνει αιώνιος, δεν έχει πεθάνει ο Μίκης. Πιστεύετε ότι το φως του και η ελπίδα που μετέβαινε στον κόσμο μπορεί να βρει πάτημα πριν και στη σημερινή ημέρα? Μπορεί να... Βέβαια, είναι απαραίτητη στη σημερινή ημέρα. Τα μηνύματά του είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Τα μηνύματά του και θα είναι πάντα επίκαιρα. Ο Μίκης δεν πεθαίνει ποτέ. Και θα διαφυλάξουμε το έργο του, θα το διαδώσουμε με το μουσείο που πρόκειται να γίνει στο Γαλατά, δηλαδή που προχωρεί. Όπως μπορούμε να πάει το έργο του σε όλο τον κόσμο, που έχει πάει βέβαια, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, αλλά και εμείς να προσπαθήσουμε να οι νέοι να ακολουθήσουν το Μίκη και το έργο του. Σας ευχαριστώ πολύ.